Κυρία Μπάστα, θα ήθελα σε αυτό το σημείο όλοι μαζί να ακούσουμε μία μαρτυρία μίας κυρίας που το προηγούμενο διάστημα μέσα στο lockdown έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Είναι μία κριτική. Για ευνόητους λόγους αλλοιώσαμε και την εικόνα και την φωνή της. Αλλά δείτε τι ακριβώς είπε στη Γεωργία τη Μακάκη. Πόσο έχει επηρεάσει ο κορονοϊός στη ψυχολογική σας κατάσταση? Πάρα πολύ! Πάρα πολύ! Και άμα θέλει να σου πω, έκανε και μία απόπειρα. Αυτοκτονία. Ναι, έκανε και μία απόπειρα με χάπια. Με χάπια? Ναι, με χάπια. Δηλαδή φτάσατε σε αυτό το σημείο? Ναι, ναι. Τι σας οδήγησε να μας πείτε, μας ενδιαφέρει. Γενικά όλη η κατάσταση. Γενικά όλη η κατάσταση. Είμαι μόνιμωμένο. Οικονομικά δεν φτάνει τα λεφτά, είναι η λίγη σύνταξη. Ναι. Πολλές υποχρεώσεις, έμφυα κτλ. Κτλ. Πού να βγεις και τι να κάνεις. Σας έφερε σε αυτό το σημείο. Ναι, 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 ναι. Και πώς έγινε τώρα αυτό και τελικά το ξανασκεφτήκατε? Πήγα στο νοσοκομείο φυσικά γιατί άρχισα να κάνω με το αίμα. Γίνατε χάπια δηλαδή και φτάσατε στο νοσοκομείο. Ναι. Καταλάβατε όμως ότι είναι μια λάθος θέση. Ασφαλώς ήταν μια λάθος θέση και πιο πολύ τα παιδιά μου σκέφτηκα. Πιστεύετε ότι σε αυτή τη θέση φαντάζομαι θα είναι πολύ συνάνθρωποι? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τι είναι αυτό που δεν μπορούσατε να αντέξετε και φτάσατε σε αυτό το σημείο? Όσον αφορά το οικονομικό. Λόγω του ότι... Μας έχουν και το αίμα. Φτάνει. Φτάνει για όνομα Θεού. Πού θα φτάσουμε? Πού θα μας οδηγήσουνε? Σας λέω, είμαι μόνο άτομο και δεν με φτάνει να ξέρω να βγάλω τις υποχρεώσεις μου. Δηλαδή πρέπει σήμερα να μην φάω να φάω, συγγνώμη, για να έχω να φάω αύριο. Για όνομα Θεού. Αυτό είναι σε συνδυασμό με το κορονοϊό που μας είπατε, έτσι. Ναι, γιατί ο κορονοϊός έχει φέρει την όλη κατάσταση. Σκέφτομαι τα παιδιά μου, σκέφτομαι τα εγγόνια μου, σκέφτομαι τον έξω κόσμο. Είστε πλέον τώρα αισιόδοξοι? Γιατί έχουν ξεκινήσει και εμβολιασμοί, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό, ναι. Και αν και εγώ έπρεπε να είμαι στους ανθρώπους που έπρεπε να είχα εμβολιαστεί, διότι έχω το χάπ, διότι έχω καρδιά, διότι έχω πάρα πολλά. Εμβολιαστείτε? Θα εμβολιαστώ, ναι, αλλά τον Απρίλιο. Λοιπόν, κύριε Βγότζα, εδώ πέρα βλέπουμε μία γυναίκα που τουλάχιστον από τα λεγόμενά της, πέρα από το ότι μπήκε στη διαδικασία να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, βγάζει και ένα θυμό. Και νομίζω ότι αυτός ο θυμός έχει συνέχεια. Δηλαδή είναι η συνέχεια του θυμού της οικονομικής κρίσης που έχετε καπάκι μία πανδημία που ουσιαστικά ισοδυναμεί και πάλι με μία οικονομική και ανθρωπιστική κρίση και την ίδια ώρα είναι ένας άνθρωπος που ζει μόνος του. Δύο πράγματα κράτησα από αυτή τη συνέντευξη. Οικονομικά προβλήματα και μοναξιά που χτυπάνε πιο πολύ τις ηλικιωμένους. Αφιερώσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τα παιδιά που είναι σημαντικό. Αλλά το έχω ξαναπεί σε εσάς πάλι στην εκπομπή σας. Η πιο ευάλωτη ομάδα είναι οι μεγάλοι άνθρωποι χωρίς οικονομικά και χωρίς οικογενειακή κοινωνική στήριξη. Ξέρετε, στην κινητή μονάδα που πηγαίνουμε σε όλη την ενδοχώρα, αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάνω από 65, ένα 80% που ήτανε πάσχουν από κατάθλιψη. Ένα 30% ζουν μόνοι τους και ένα 30% δεν έχουν κανένα σύντροφο ή κάποιον άλλον. Και νομίζω αυτή η κυρία επιβεβαιώνει αυτά τα στοιχεία. Και θυμάστε τα στοιχεία που μας δείξατε το απειθή. Ανεργία ηλικιωμένη, ανεργία θα πει οικονομικά προβλήματα. Ήτανε ανεργία, ηλικιωμένη, χρόνια νοσήματα. Ποιοι πάθαν τα χρόνια νοσήματα? Οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας. Τρίτης ηλικίας. Είναι αυτοί που θα μας το πει και ο κ. Μεραβολιωτάκης. Είναι αυτοί οι μεγάλοι σε όλο τον κόσμο καταναλωτές των υπηρεσιών υγείας. Εξετάσεις, γιατρούς, φάρμακα. Αυτή είναι πραγματικά μια πολύ ευάλωτη ομάδα και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και είχε κάτι άλλο ο κορονοϊός. Τους έβαλε σε κοινωνική απομόνωση. Αν ζούσαν σε γυροκομεία, να μην μπορούν να τους επισκεφθούν οι δικοί τους. Να μην μπορούν να επισκεφθούν τα εγγόνια τους. Τα εγγόνια, ξέρετε, θα βρουν έναν τρόπο να παίξουν. Είναι ευρηματικά τα παιδιά. Ένας μεγάλος άνθρωπος, η ευρηματικότητα και οι αντοχές ελαττώνονται. Και πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη. Και όλα τα στοιχεία και αυτά που δείξατε προηγουμένως την κυρία Μπάστα, ξέρετε, που δείξανε ότι υπήρχαν μέσα στην οικονομική κρίση ή το μεγάλο αριθμό αυτοκτονιών. Στις μεγάλες ηλικίες. Όχι στα νέα παιδιά. Οι άνθρωποι που
είχαν ήδη δοκιμαστεί στη ζωή και ένιωθαν ότι χάνουν τα πάντα. Ακριβώς. Και δεν έχουν και πολλά περιθώρια προσαρμογής. Στα 65 και στα 70, εάν απομονωθείς, εάν δεν σε επιτρέψουν το καφενείο, την εκκλησία, όλους αυτούς τους μηχανισμούς, πού μένεις. Μάλιστα. Δεν έχει δυνατότητα οικονομικής ευελιξίας. Δεν μπορεί να πάει να πας στη Γερμανία όπως έκαναν οι νεαροί γιατροί και οι νεαροί επιστήμονες. Είσαι παγιδευμένος. Έτσι ακριβώς. Και αυτό νομίζω το θυμό, αυτό όπως πολύ σωστά το είπατε, αυτό το θυμό τον βγάζει αυτή η κυρία και τον είπε με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Κυρία Μπάστα, πολύ γρήγορα, ο θυμός μπορεί να δημιουργήσει αυτοκαταστροφικές τάσεις και να μας οδηγήσει μέχρι και μια απόπειρα αυτοκτονίας. Βέβαια, μπορεί. Γιατί ο θυμός σε οδηγεί στο να έχεις απώλεια του ελέγχου και να κάνεις κάποιες πράξεις, οι οποίες μπορεί να είναι και παρορμητικά σε ένα βαθμό και να οδηγήσουν όμως σε μοιραία αποτελέσματα, όπως είναι μια απόπειρα. Κύριε Μεραμβελιωτάκη, αυτόν τον θυμό τον αντιλαμβάνεστε στην ενδοχώρα? Δεν σας μόνο προς τον ναι. Τώρα σας ακούμε μια χαρά. Ναι, μια χαρά. Ναι. Τον αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ και προς όλες τις κατευθύνσεις και προς τον εαυτό τους ο καθένας, αλλά και προς, ακόμα και προς τους γιατρούς, προς την κυβέρνηση, προς αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, προς όλες τις κατευθύνσεις. Μεγάλο θυμό. Κυρία Γερακάκη, θέλει δύναμη η αυτοχειρία? Θεωρώ ότι δεν ξέρω αν είμαι πλέον κατάλληλη για να απαντήσω αυτά από τη στιγμή που στο πάνελ βρίσκεται ο κύριος Γότας. Βεβαίως. Σας ρωτάω όμως επειδή μιλάτε πολύ συχνά με ανθρώπους και κυρίως γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί και έχουν σκεφτεί και την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Θυμάμαι και μια συγκλονιστική μαρτυρία μιας κυρίας πριν από 2 χρόνια εδώ στην εκπομπή. Σίγουρα είναι μια σκέψη η οποία έρχεται όταν θεωρείς ότι όλες οι επιλογές έχουν πλέον στερεύσει. Και το ερώτημα ήταν κατά πόσο αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες στην Κρήτη. Εδώ πέρα βλέπετε μόνο την Ανατολική Κρήτη. Mm-hmm. Είναι Ηράκλειο και Λασίθη. Και Λασίθη, σωστά. Ναι. Να σας πω ότι συνολικά το συμπέρασμα, τέλος πάντων, από αυτή τη μελέτη που είχε συμπεριλάβει από το 99 μέχρι το 13, νομίζω, 13 ή 14, ήταν ότι συνολικά οι αυτοκτονίες δεν είχαν αυξηθεί, συνολικά στην Κρήτη. Ότι είχε υπάρξει αύξηση σε άνδρες μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας, μείωση στις γυναίκες όλων των ηλικιών και αύξηση στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, σε σχέση, δηλαδή Ηράκλειο Λασίθη, mm-hmm. σε σχέση με τις περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου. Και μια ερμηνεία που είχαμε δώσει τότε σκεπτόμενοι αυτό το φαινόμενο ήταν ότι πιθανόν επειδή μετά το κλείσιμο των ψυχιατρίων και την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και τα λοιπά, κάποιες mm-hmm. αλλαγές που γίνανε στην χώρο της ψυχικής υγείας, στην Ανατολική Κρήτη οι δομές ήταν πολύ λιγότερες αναλογικά με τον πληθυσμό σε σχέση με τη Δυτική Κρήτη. Αυτό πιθανόν να μπορούσε να εξηγήσει γιατί υπήρχε αυτή η ανωδική τάση. Μάλιστα. Ανατολικά σε σχέση με δυτικά που ξαναλέω υπήρχε μείωση. Βλέπουμε... Αυτό είναι ένα γενικότερο. Βεβαίως. Θα ήθελα να σταθούμε στο 2020. Θα μπορούσε Ωραία. Να επηρεάσει αυτή η κατάσταση τους ανθρώπους που ήταν περισσότερο ευάλωτοι. Λοιπόν, να δούμε τώρα εδώ πέρα τι βλέπουμε σε αυτό το γράφημα πραγματικά. Από την αρχή όταν ξεκίνησε η ιστορία με τον κορονοϊό, με το lockdown, μετά όλα τα προβλήματα αυτά, στις αρχικές φάσεις υπήρχε ένας έτσι πανικός ότι θα πέσουν όλοι από τα μπαλκόνια, θα αυτοκτονήσουν, θα γίνει δεν ξέρω και εγώ τι. Όπως βλέπετε όμως, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, ο συνολικός αριθμός των αυτοκτονιών το 2020 είναι στη μέση τιμή περίπου των αυτοκτονιών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Άρα ούτε αύξηση είχε ούτε μείωση. Μάλιστα. Αυτό δείχνει αυτό το γράφημα. Είναι 25, ο μέσος όρος είναι τόσος. Και το, από το 99 ξαναλέω. Το επόμενο γράφημα ουσιαστικά αποτυπώνει αριθμητικά αυτές τις στήλες που βλέπαμε τώρα. Ναι, ναι. Να πω λοιπόν ότι το 2020 είχαμε 25 αυτοκτονίες και βλέπουμε mm-hmm. ότι την περίοδο της κρίσης, δηλαδή από το 2008 που ξεκινάει ουσιαστικά η κρίση, μέχρι και το 2015 βλέπουμε μία αυξητική τάση. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Μπάστα και μέσα από το ρεπορτάζ είχαν αποτυπωθεί περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν χάσει την περιουσία τους, που είχαν πιεστεί οικονομικά με αποτέλεσμα να προχωρούν σε αυτοχειρία.
Ξαναλέω, αυτό ήταν ένα φαινόμενο που παρατηρήθηκε στην Ανατολική Κρήτη. Ανατολική, βέβαια. Μιλάμε για Ηράκλειο και Λασίθι, ορθώς. Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Εγώ θα ήθελα όμως να δούμε λίγο το επόμενο, αυτό που σας έστειλα. Βεβαίως. Δείχνει τι έγινε κατά τη διάρκεια του χρόνου. Αυτοκτονία σε Ηράκλειο και Λασίθι το 2020 και το έχετε χωρίσει αναμήνα. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ πέρα ήταν το ενδιαφέρον. Λοιπόν, από τώρα η αφορμή, θέλαμε να δούμε τι έγινε αναμήνα. Γιατί υπάρχουν κάποιοι μήνες του χρόνου οι οποίοι είναι πιο επικίνδυνοι. Ναι, το παρατήρησα αυτό. Αυτό είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο και το είχαμε βρει και εμείς σε μία μελέτη που είχαμε κάνει με απόπειρες και με απόπειρες αυτοκτονίας, με τον κύριο Βότζο παλιότερα και στις αυτοκτονίες. Οι μήνες αυτοί, παραδοσιακά λοιπόν, είναι η Άνοιξη, τέλος της Άνοιξης, Μάιος, Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος. Εδώ πέρα όμως, όπως βλέπετε, δεν συνέβη αυτό. Αυτό που φαίνεται σε αυτό το γράφημα είναι ότι τους πρώτους μήνες του χειμώνα και την περίοδο του lockdown μέχρι και τον Ιούνιο, ο αριθμός των αυτοκτονιών ήταν μικρός. Βλέπετε, ήταν 1-2 το μήνα ανάλογα. Τώρα, σχεδόν μηδενικές. Ναι, και το μήνα Απρίλη-Μάιο μονάχα μία αυτοκτονία, τον Ιούνιο καθόλου. Το καλοκαίρι διατηρήθηκαν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, καλά πηγαίναμε λοιπόν. Οπότε το πρώτο lockdown δεν φάνηκε να σχετίζεται με αυτοκτονίες αυξημένες. Το καλοκαίρι τα πράγματα ήταν σχετικά ήρεμα και μετά βλέπουμε ένα μεγάλο πικ, Οκτώβριο, που συνεχίζει σε μικρότερο βαθμό, αλλά συνεχίζει τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Αυτοί ήταν οι μήνες που ξανάρχισαν πάλι οι ιστορίες με το είναι και θα τολμήσω να πω και οι μήνες που υπήρξε η μεγαλύτερη πίεση όσον αφορά και το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την κατάσταση με τα κρούσματα και τους νεκρούς. Ναι. Δηλαδή υπήρχε γενικότερα μια ασφυκτική πίεση στην κοινωνία. Ναι. Ήταν οι μήνες που είχαμε τα πιο πολλά κρούσματα, όντως. Ήταν και το φθινόπωρο ούτως ή άλλως τα κρούσματα της γρήπης, της γενικά της γρήπης αυξάνονται. Ήταν οι μήνες όμως που εγώ θεωρώ και εδώ πέρα θέλω έτσι να το συζητήσουμε λίγο ότι πιθανόν είχαν αρχίσει να υπάρχουν και κάποιες συνέπειες όλες αυτές τις ιστορίες με το lockdown και σε επίπεδο φυσικά απώλειας ζώων έτσι, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο και σε ανεργία και σε προβλήματα κτλ. Κτλ. Διότι το θέλω στρες να σας πω, κυρία Μπάστα, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι στη διάρκεια αυτής της περίοδου είχα δει 2-3 φορές, ίσως και παραπάνω, σε ρεπορτάζ από την υπόλοιπη Ελλάδα, άνθρωποι να έχουν αυτοκτονήσει επειδή νόσησαν από κορονοϊό. Ναι, υπήρχαν και τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα εγώ δεν μπορώ στα στοιχεία αυτά. Βεβαίως. Δεν έχω τέτοιες πληροφορίες. Υπήρχαν όμως και γενικά σε μαζικές καταστροφές και κινδύνους κάποιοι άνθρωποι αυτοκτονούν πριν να τους συμβεί κάτι κακό. Από φόβο, από πολύ έντονο φόβο. Οπότε η υπόθεση που κάνουμε με βάση αυτά τα στοιχεία είναι ότι ενώ την πρώτη φορά στο πρώτο κύμα που δεν είχαμε βέβαια και κρούσματα στην Κρήτη καθόλου έτσι, ναι. Τα πράγματα κύλησαν πολύ ομαλά, δεν είχαμε αυτοκτονίες, ήταν χαμηλός ο αριθμός. Στη δεύτερη κύμα του φθινοπόρου και συνεχίστηκε, φαίνεται ότι είχε αρχίσει να συσσωρεύεται το στρες όλες αυτές τις περιόδους και όλες οι συνέπειες που αυτό, το lockdown τέλος πάντων, συνόδευε. Και εκεί πέρα άρχισε όντως να φαίνεται ότι υπάρχει μία αυξητική τάση. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον βέβαια να δούμε τι γίνεται και τους τελευταίους μήνες. Εγώ έχω πληροφορηθεί, δεν έχω στοιχεία για το 2021 να σας πω, αλλά μόλις προχτές άκουσα για τα Χανιά ότι υπήρξαν 2 αυτοκτονίες. Το η μία μάλιστα ήταν από κάποιος που πήδηξε από τον 5ο όροφο. Στο νοσοκομείο των Χανίων, ακριβώς. Των Χανίων. Έχουμε περιστατικά γενικότερα έτσι από το νοσοκομείο των Χανίων. Ναι. Καλά και για το νοσοκομείο των Χανίων, αλλά έχω ακούσει και κάποια άλλα περιστατικά και αυτά τα στοιχεία βέβαια είναι πάρα πολύ χρήσιμο να τα δούμε και να δούμε τι συμβαίνει. Να πάμε να δούμε και τον επόμενο πίνακα που είναι η εποχιακή κατανομή για τις απόπειρες αυτοκτονίας και βλέπω ότι το έχετε μη χωρίς και αναφύλω.
Ναι, ναι. Αυτό το γράφημα που σας είχα στείλει αφορά, όπως είπα και πριν, μια παλιότερη μελέτη που είχαμε κάνει με τον κύριο Βότζα στην ψυχιατρική κλινική στο Παγνί, που δείχνει αυτή την εποχιακότητα των αποπειρών και των αυτοκτονιών, mm-hmm. που σας είπα που είναι ένα διεθνές έβριμα. Το επιβεβαιώσαμε και εμείς με τα δικά μας στοιχεία. Υπάρχουν κάποιοι μήνες που έχουν κάποια χαρακτηριστικά, ναι, ναι, τα οποία είναι και λίγο ακριβώς ανεξήγητα. Βεβαίως ο Δεκέμβριος είναι ένας μήνας που μπορεί να διωγγώνει τη μοναξιά για τους μοναχικούς ανθρώπους, που πλησιάζει η περίοδος των εορτών. Ο Φλεβάρης ή ο Μάρτης είναι ένας μήνας που ανοίγει λίγο η άνοιξη, μπαίνουν προς το καλοκαίρι. Είναι, και γενικότερα το φθινόπωρο είναι μήνες προβληματισμού, είναι η επανακύνηση μετά το καλοκαίρι. Να σας πω τι λέει η Διεθνής Βιβλιογραφία πάνω σε αυτό, ότι οι μήνες που έχουμε αλλαγή εποχής, mm-hmm. και αυτή είναι ο Μάης και ο Σεπτέμβριος, όπως βλέπετε εδώ, γιατί εκείνους τους μήνες τους παρατηρήσαμε, έχουμε αύξηση της απόπειρας και αυτό σχετίζεται με πολλές υποτροπές σε μια μεγάλη κατηγορία ψυχικών διαταραχών που είναι συναισθηματικές διαταραχές. Και αυτό είχαμε παρατηρήσει παλιότερα. Αυτό το γράφημα το έδειξα για να σας δείξω ότι φέτος με το COVID φαίνεται να ανατρέπεται αυτή η εποχιακότητα και να έχουμε ένα διαφορετικό pattern που προφανώς, πιθανόν να σχετίζεται να έχει σχέση με το στρες από το lockdown, και από τα κρούσματα. Μάλιστα. Πάντως αυτό που λέτε αποτυπώνεται ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια οι απόπειρες και οι αυτοκτονίες πέφτουν πάνω εκεί που αρχίζει και η πίεση του lockdown μετά το καλοκαίρι, mm-hmm. που τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν. Πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα που έχει να κάνει με τις νοσηλίες. Mm-hmm. Θα ήθελα να σταθούμε mm-hmm. στα τελευταία χρόνια, να μην το πάμε από το 2008. Βλέπω mm-hmm. ότι το 2020, κυρία Μπάστα, έχουμε 630 νοσηλίες στην ψυχιατρική mm-hmm. κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και το 2019 763. Νομίζω ότι έχετε απαντήσει ήδη. Παίζει ρόλο ο φόβος των πολιτών να μπουν σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα στην εποχή της πανδημίας, υπό το φόβο να κολλήσουν κορονοϊό? Είναι ο φόβος των ασθενών και είναι και ο φόβος και των συγγενών τους να τους αφήσουν να νοσηλευτούν και ειδικά σε πιο μεγάλης ηλικίας άτομα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, πολύ πιο δύσκολα θα φέρουν μια οικογένεια, έναν παππού, ένα ηλικιωμένο άνθρωπο ή μια ηλικιωμένη γιαγιά, ας πούμε, να νοσηλευτεί αν έχει μια κατάθλιψη. Mm-hmm. Που ίσως σε παλιότερες εποχές να απευθύνονταν πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή για τέτοιου είδους περιστατικά που ίσως να μπορέσουν να τα διαχειριστούν και στο σπίτι, και οι ασθενείς και οι οικογένειες ήταν πιο δισταχτικοί να ζητήσουν τη βοήθειά μας. Για νοσηλεία μιλάω. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν κάποια περιστατικά στα οποία εκεί πέρα δεν υπάρχει άλλη επιλογή και αυτοί θα έρθουν. Από την εμπειρία σας, κυρία Μπάστα, μέσα στο 2020 και στην εποχή των lockdown, υπάρχει κάποιο ψυχικό νόσημα που είχε έτσι μία ανωδική τάση? Δηλαδή, γνωρίζω από ανεπίσημα στοιχεία ότι η κρίση πανικού μέσα στο 2020 και ειδικά από το φθινόπωρο και μετά διωγγώθηκαν στον γενικό πληθυσμό. Ναι. Να σας πω αυτό που έχουμε παρατηρήσει και αυτό που έχει καταγραφεί και στη βιβλιογραφία και μάλιστα είχαμε κάνει και μια δημοσίευση με μια συνεργάτηδα που έχουμε με τον κύριο Βγότζα, η οποία είναι στην Κίνα αυτή τη στιγμή, είναι Κινέζα δηλαδή, και έχουν κάνει mm-hmm. κάποιες μελέτες και εκεί που είχαν προηγηθεί και τα κρούσματα για αυτά. Φαίνεται ότι αυτό που έχει αυξηθεί είναι οι καταθλιπτικές και οι αγχώδεις διαταραχές και οι διαταραχές ύπνου. Νομίζω ότι κάτι παρόμοιο είπατε πριν, ότι έδειξε και η μελέτη Αριστοτέλειο του Αριστοτέλειου mm-hmm. Πανεπιστήμιου και άλλες μελέτες, σας λέω, το έχουν δείξει. Και από την Κίνα και παγκόσμια, όχι μόνο. Μάλιστα. Οπότε κυρίως εκεί πέρα φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και όχι τόσο σε άτομα τα οποία έχουν αυτά που λέμε έτσι, τις πιο βαριές ψυχικές διαταραχές. Τα χρόνια ψυχικά νοσήματα. Όπως είναι η σχιζοφρένεια και η διπολική. Mm-hmm. Αυτοί δεν φαίνεται να επηρεάζονται τόσο πολύ. Μάλιστα. Αυτοί, στο επίπεδο που μπορεί να επηρεαστούν αυτή η κατηγορία, οι πιο βαριές ψυχικές διαταραχές, είναι εάν δεν υπάρξει παρακολούθηση και σταματήσουν τη θεραπεία. Δεν υπάρχει πρόσβαση στη φαρμακευτική αγωγή, ναι. Mm-hmm. Σταματήσουν τα φάρμακά τους
Δεν υπάρχει επίβλεψη από την οικογένεια, γιατί η οικογένεια μπορεί να μην έρθει σε επαφή μαζί τους. Κόψουν λοιπόν τη φαρμακευτική, διακόψουν τη φαρμακευτική αγωγή και... Μάλιστα.